άνθρωπος. Μάλιστα. Η Στέλλα είναι άνθρωπος. Για μένα προχωρεί, προχωρεί, είναι φίλος, αλλά για τον κόσμο η Στέλλα είναι ένας άνθρωπος. Έχει ένα χάρισμα το οποίο πολύ λίγοι έχουν. Μπορεί να προσφέρει την παράσταση, βοήθεια σε άλλους χωρίς να τους το ζητήσουν και πραγματικά της βγαίνει φυσιολογικά. Έχει μια τρομερή ευαισθησία, την οποία πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον με τόση πολύ ευαισθησία, την οποία μετατρέπει σε πρακτικά, δηλαδή επιλύει προβλήματα. Αυτό είναι αγάπη, το να μπορείς να συμπαρίστασε πρακτικά και όχι θεωρητικά. Αυτό πια για μένα μόνο πράξη είναι η αγάπη και τίποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γαβριλίδη που ήσασταν κοντά μας τηλεφωνικός για τη Στέλλα. Το ελάττωμά σου δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Έχουμε μιλήσει και έχουν πει τα καλύτερα όλοι οι φίλοι σου και άγνωστοι ακόμα άνθρωποι. Θέλω να μου πεις το ελάττωμά σου. Δεν μαγειρεύει, το είπε. Πού είναι? Δεν μαγειρεύει. Είσαι καλή νοικοκύρα εκτός από το μαγείρεμα? Μέτρια θα έλεγα. Μέτρια. Δεν βάζεις. Βάζεις και δεν βάζεις ένα εξάρι. Ως νοικοκύρα. Προσπαθώ. Έχω φιλότιμο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι. Καλή θέληση, αλλά δεν βγαίνει πολλές φορές. Φτάνοντας στο τέλος, Στέλλα μου, αυτού που ήταν πολλαπλά σοκ για όλους μας, ο λόγος σε σένα και μετά στην κυρία Μακρύ, αν θέλει οτιδήποτε ή να ρωτήσει, να καταλήγοντας. Θέλω να ευχαριστήσω εσένα. Μένα. Για αυτή την πρόσκληση, κυρία Μακρύ, που με βοήθησε ίσως να μπορώ να διαχειριστώ κάποια συναισθήματα που ώρες έτσι ξεχυλίζα. Το ξέρες από πριν. Μου είπες είναι η κυρία Μακρύ, θα είναι η κυρία Μακρύ. Ναι, ευτυχώς. Ήξερα, ναι. Ναι. Ότι έπρεπε να υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Νιώθω λίγο άβολα. Δεν νιώθω ότι... Σίγουρα νιώθω, θέλω να πω ευχαριστώ σε όσους τηλεφωνήσαν και μοιραστήκαν τα συναισθήματα τους. Νιώθω ότι υπήρχε και πολύ υπερβολή. Απλά αυτό. Υπερβολή στο ότι... Ένα πλάσμα που ζει έτσι μόνο να μην μιλούν πολύ για πάρα πολλά αυτό, να κάνουμε. Εγώ νιώθω άβολα. Αυτό το πράγμα. Θέλω να το μοιραστώ. Νιώθω ότι... Και πιστεύω και είναι πεποίθηση ότι έχουμε πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά που μιλήσαμε, για να κάνουμε ακόμα καλύτερα τα πράγματα για τον απλό κόσμο, για όλους μας. Και ο καθένας βάζει το λιθαράκι του. Απλώς αυτό. Και μερικοί άνθρωποι όπως εσείς είστε έμπνευση, κυρία Μαυρικίου, και πολλοί άλλοι είστε έμπνευση για μας. Οπότε μόνο καλό μας έκανε το γεγονός ότι σε προσκαλέσαμε εδώ, Στέλλα μου. Κυρία Μακρύ. Κοίταξε, Ελίτα. Παραδέχομαι αυτό που είπε η Στέλλα, ότι καμιά φορά υπάρχει ένας υπερθετικός βαθμός στο συναίσθημα. Το συναίσθημα αυτό είναι, εκφράζεται υπερθετικά. Και γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν το συναίσθημά τους υπερθετικά είναι και υγιείς. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εκφράζουν το συναίσθημα αρρωσταίνουν. Και ίσως ο καρκίνος είναι μία από αυτές τις ασθένειες που κρύβοντας πιθανότητα συναισθήματα δικά σου γίνονται κάποια στιγμή έκρηξη μέσα σου, και αν και η κληρονομικότητά σου αυτό το βοηθήσει, η ασθένεια εκδηλώνεται πολύ πιο γρήγορα. Αυτό λένε οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το πνεύμα, το συναίσθημα και με το σώμα όσον αφορά τον καρκίνο. Εκείνο που είναι σημαντικό να καταλάβουμε από όλο αυτόν τον κόσμο που μας μιλάει και αναγνωρίζει πιθανότητα κάποια πράγματα τα οποία γίνονται, είναι να μας δώσει να καταλάβουμε όχι αυτά που έχουμε κάνει, αλλά αυτά που μας περιμένουν μπροστά να κάνουμε. Και αυτό νομίζω είναι αυτό που εγώ τουλάχιστον ένιωσα σήμερα. Ότι έχουμε κάνει αρκετά, αλλά είναι πάρα πολλά και εκείνα τα οποία μας περιμένουν να κάνουν όσο το κορμί μας, το μυαλό μας και η ψυχή μας μας συνοδεύει σε αυτό. Και αυτό μας χαρακτηρίζει ως ανθρώπους και βάζει τη σφραγίδα γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο και τι ήρθαμε να κάνουμε και τι να υπηρετήσουμε. Πάντως, Στέλλα, πριν από 8 χρόνια όταν άρχιζε αυτό το πρόγραμμα και είπαμε ότι ήσουν η Νονάτου που το βάφτισες κιόλας, πραγματικά άξιζε την εμπειρία να φιλοξενώ ανθρώπους όπως εσύ και η κυρία Μακρύ που...
Πόσο πολύ την αγαπώ και πάρα πολύ άλλη, για να μοιραστούμε μαζί με τους τηλεθεατές πανομοιότυπες εμπειρίες που αγγίζουν όλα τα σπίτια και να παίρνουμε γεύση ζωής. Και ζωή είναι αυτό που μας είπατε πολύ όμορφα, που μας είπατε, αλλά πιο σημαντικό που μας δείχνετε πρακτικά. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ, σε ευχαριστώ που έκανες αυτό το σάλτο. Να είσαι καλά. Εμείς πάμε για τις γυναίκες της Κύπρου. Ξέρεις τι κάνουμε με τις γυναίκες της Κύπρου? Το είδα και αμέσως άρχισα να σκέφτομαι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάμε να δούμε 10 από τις πάρα πολλές. Να υπενθυμίσουμε ότι περιμένουμε εισηγήσεις από τις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές μας και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Στέλλα μου, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.